Ζητήθηκε από τους ειδικευόμενους γιατρούς η σημερινή κινητοποίηση προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα του νοσοκομείου, τα οποία αυξάνονται συνεχώς και όλα πηγάζουν από την υποστελέχωση των περισσότερων τμήματων, που ίσως αποτέλεσμα την υπερεφημέρευση των ιατρών, την εξουθένωση του προσωπικού, παρετήσεις, αποχωρήσεις. Προσλήψεις γίνονται με το σταγονόμετρο και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αναγκαστικά το νοσοκομείο θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα σε συγχώνευση κάποιων κλινικών για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εργαζόμενοι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, δεν θα επιτρέψουμε το Βενιζέλιο να γίνει κέντρο υγείας σύμφωνα με τα σχέδια της κυβέρνησης, ουσιαστικά υλοποιώντας έναν υγειονομικό χάρτη που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Με εντέλεσθε, με μετακινήσεις προσωπικού, με συγχωνεύσεις κλινικών, δεν μπορούν να είναι ικανοποιημένοι προφανώς ούτε οι Ηρακλειώτες ούτε οι κριτικοί. Η μοναδική διέξοδος είναι οι άμεσες προσλήψεις γιατρών νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί το καλοκαίρι προμηνύεται θερμό, όχι λόγω κλίματος, αλλά λόγω κινητοποιήσεων των εργαζομένων, ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση, εάν έχουμε κυβέρνηση. Αυτό που νοιάζει τους εργαζόμενους και τους ασθενείς είναι να έχουν μια δημόσια δωρεάν υγεία για όλο το λαό, χωρίς να πληρώνουν τίποτα την τσέπη τους. Η ΟΕΝΓΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων του Βενιζελίου ενάντια στην υποβάθμιση του. Πάρα πολλά τμήματα του Βενιζελίου δυσκολεύονται να λειτουργήσουν λόγω υποστελέχωσης, όπως παραδείγματος χάρη το υπαιδιατρική, το ιατρείο πήξης, το ιατροπαιδαγωγικό, η ΜΕΘ Νεογνών. Πάρα πολλοί γιατροί, πάνω από 10 στο Βενιζέλιο, έχουν παραιτηθεί λόγω εντατικοποίησης της δουλειάς και η λειτουργία της παιδιατρικής συνεχίζεται στην ουσία με εντέλεσθε στους γιατρούς για υπερεφημέρευση. Είναι κλειστές ήδη τα τακτικά ιατρία της ΔΙΤΑ παθολογικής, εκτός από το υπατολογικό, δεν λειτουργούν λόγω υποστελέχωσης, δεν λειτουργούν 4 κλινικές ΜΕΘ. Είναι κλειστές οι μισές χειρουργικές αίθουσες, ενώ περιμένουν πάνω από 2.000 ασθενείς στη λίστα χειρουργείου και η προκήρυξη πρόσφατη που έγινε 12 θέσεων γιατρών δεν υπάρχει για να καλύψει τις ανάγκες, γιατί τα κενά σε γιατρούς στο Βενιζέλιο ξεπερνούν τα 40. Και παρόλο που έχουμε τόσες κενές θέσεις γιατρών, ένας ειδικευόμενος γενικής ιατρικής πρόσφατα απολύθηκε 2 μήνες μετά την πρόσληψή του, γιατί η θέση του είχε μετατραπεί πριν από 3 χρόνια σε θέση ειδικευόμενου νεογνωλογίας, αντί να γίνει σύσταση νέας θέσης.